Γεια σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να δημιουργείτε. Είμαι η Άννα από το Εργαστήρι Τέχνης στο Ηράκλειο Κρήτης και είπα σήμερα να σας δείξω με τον μπλοκ που φτιάξαμε στο προηγούμενο βιντεάκι κορνιζάκια που δεν μας αρέσουν, που δεν τα χρειαζόμαστε, να τα αξιοποιήσουμε. Έχω φτιάξει ήδη αυτά. Έχω κάνει γουράκια. Μια πολύ ωραία ιδέα. Και αυτό εδώ, πολύ ωραίο. Με πυλό και με πάστες. Και είχα αυτή την κορνίζα, η οποία δεν μου άρεσε και τόσο. Και λέω να τη φτιάξουμε μαζί για να μάθετε τον τρόπο, όσες δεν ξέρετε. Αυτός είναι ο πυλός που είχαμε φτιάξει στο προηγούμενο βιντεάκι, τον είχα βάλει στο ψυγείο. Για να δουλευτεί πρέπει να βγει μία ώρα από το ψυγείο και μετά να το ξαναδουλέψουμε. Να είναι δηλαδή σε θερμοκρασία δωματίου. Λοιπόν, το κλείνουμε πάλι στο σακουλάκι μας. Έχω ήδη ασταρώσει γκορνίζα, το γυαλί βασικά, έχει στεγνώσει και πάμε να κάνουμε εφέ τείχου. Παίρνουμε το εφέ τσιμέντου δείτε πως είναι και προσπαθούμε να βάλουμε όπου μας αρέσει. Δεν το καλύβουμε όλο. Και μετά παίρνουμε τη στρουκτούρ, η οποία είναι πάστα με κόκκους, πάρα πολύ καλή. Και κάνουμε το ίδιο πράγμα όπου μας αρέσει. Και ο τείχος μας θα γίνει ανάγλυφος. Ξέχασα να πω και το χρώμα της κορνίζας, αν δεν σας αρέσει, το αλλάζετε εννοείται. Εγώ εδώ το άλλαξα. Και το, στο τέλος το έκανα ένα dry brush και είναι πολύ ωραίο. Αν θέλετε μπορείτε να το αφήσετε και πιο χοντρό. Έτοιμο. Προϊόντα είναι της Max Decor και η στρουκτούρ και το εφέ τσιμέντου είναι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα τελειώσαμε το εφέ τείχου. Τώρα θα πάμε να κάνουμε το γλαστράκι. Παίρνουμε λίγο πυλό. Πλάθουμε καλά. Αν σας είναι λίγο σκληρό, είπαμε βάζουμε λίγη Nivea είτε εδώ είτε στα χέρια μας. Και ανοίγουμε ένα φιλαράκι. Παχουλό να είναι βέβαια, για να μπορεί να σταθεί το γλαστράκι. Παίρνετε ένα εργαλειάκι του πυλού, ό,τι εσείς έχετε και προσπαθείτε να ζωγραφίσετε μια γλαστρούλα. Και να την κόψετε, εννοείται μετά.
Παίρνουμε το μπουλό. Ανοίγουμε ακόμα λίγο. Και παίρνουμε, εγώ παίρνω, θα πάρω αυτό εδώ. Το βάζουμε πάνω για να δώσουμε το σχήμα. Και έτσι το αφήνουμε λίγο, παίρνει το σχήμα. Και κάνουμε και ένα μακαρόνι. Έχω κάνει ήδη ένα μακαρόνι. Μετά που θα το βγάλουμε, θα το στολίσουμε. Το πήρα από εδώ, το έβαλα εδώ. Για να κάνουμε τον πάτο πιο ωραίο. Το σπρώξα λίγο από εδώ. Δείτε. Σπρώχνετε. Το πιέζετε και σπρώχνετε πάνω στο ξύλο για να γίνει ο πάτος. Βλέπετε? Αυτόν τον τρόπο κάναμε τη γλαστρούλα που θα τα κολλήσουμε. Σιγά σιγά. Φανταστική ξυλόκουλα της Max. Και το τοποθετούμε όπου μας αρέσει, εννοείται προς τη μέση, άλλος θέλει, μπορεί να θέλει και στο πλάι. Και μπορείτε να την ανοίξετε όσο θέλετε. Θα την πιέζετε, βλέπετε. Ανοίγει στα πλάγια. Της βάλουμε και το μακαρονάκι της. Βλέπετε τι ωραία που έγινε. Μέχρι να φτιάξουμε τώρα όλα τα υπόλοιπα μέσα στην γλαστρούλα, εσείς μπορείτε να βάλετε αλουμινόχαρτο να μην σας φεύγει, να κάνει την καμπύλη αυτή. Θα το κοιτάζετε συνέχεια για να μην σας φύγει. Τώρα κάνουμε ένα μεγάλο μακαρόνι για να φτιάξουμε αυτά. Τον κορμό δηλαδή, το άνθος. Νομίζω είναι καλό. Και πάμε να φτιάξουμε φιλαράκια. Έχω φτιάξει ήδη εγώ αυτά. Σας δείξω πώς. Και παίρνουμε το εργαλειάκι του πυλού και σχεδιάζουμε ένα φύλλο. Φτιάχνουμε λίγο. Και πάλι παίρνουμε το εργαλειάκι αυτό του πυλού. Και αρχίζουμε και κόβουμε. Βγάζουμε λίγο δηλαδή. Κάνουμε και λίγα νεύρα. Κάνουμε τώρα αυτά και όταν το προσαρμόσουμε
στο λαστράκι μας και θέλει και κάτι παραπάνω, κάνουμε και το παραπάνω. Κάνουμε και ένα μπουμπουκάκι. Πώς το κάνουμε τώρα, θα σας δείξω. Τώρα παίρνουμε ένα ψαλιδάκι και αρχίζουμε και κόβουμε. Όσο μεγάλο το θέλετε. Κόβουμε φιλαράκια περιμετρικά και μένει στη μέση το μπουμπουκάκι. Μετά το προσαρμόζουμε όπως θέλουμε. Είτε το ανοίγετε περισσότερο, το σμιλεύετε λίγο παραπάνω και ανάλογα που θέλετε να το βάλετε, το κόβετε. Τώρα πάμε να φτιάξουμε την παπαρούνα μας. Κάνουμε μικρά μπαλάκια, όσα φύλλα θέλετε να βάλετε. Κάνουμε αυτό το πράγμα μπαλάκι και μετά ανοίγουμε σιγά 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 σιγά. Από μέσα προς τα έξω σπρώχνουμε. Πάμε τώρα να κολλήσουμε. Θα κολλήσουμε. Έχω κολλήσει τα μισά. Σας δείξω πως κολλάει. Το πατάμε, δώσουμε λίγο σχήμα. Και παίρνουμε το εργαλειάκι μας και κάνουμε χαρακές. Είναι πιο φυσικό. Και θα κολλήσουμε το λουλούδι μας. Πιέζουμε, αλλά όχι τελείως, από πάνω για να έχει ένα χάρισμα λίγο, του δίνουμε λίγο. Τα κολλήσαμε όλα και πάμε να κάνουμε λίγα σχεδιάκια εδώ στο παπαρούνο μας με το εργαλειάκι του πλού. Αν σας
Φαίνεται η γλαστρούλα ότι είναι ψιλοάδια, μπορείτε να προσθέσετε είτε φιλαράκια είτε λουλουδάκια. Να βάλουμε λίγη πάστα τσιμέντου στη γλαστρούλα μας και τελείωσε. Λοιπόν, περιμένουμε να στεγνώσει, να το βάψουμε. Και έχω βάψει μερικά. Τελειώνω δηλαδή το κόκκινο της Max Decor. Είναι κόκκινο της φωτιάς. Είναι πολύ ωραίο κόκκινο. Και στο πράσινο έχω βάλει το πράσινο του δάσους της Max Decor. Πάρα πολύ καλό και αυτό. Το έχω απλώσει αραιό με λίγο νεράκι σε όλα τα φύλλα. Αν χρειαστεί θα το ξαναπεράσουμε μετά. Τώρα θα βάλουμε υγρή πατίνα, την Antique, της Max Decor, πολύ καλή. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και σαν πατίνα, αλλά και σαν bitumen. Το βάφουμε όλο. Και μπορείτε να σκουπίσετε πριν στεγνώσει, να βγάλετε λίγο. Αν και μετά θα το κάνουμε dry brush, οπότε δεν μας πειράζει και να μην βγάλετε πολύ. Αν πέσει πολύ σκούρο, κάνουμε αυτό εδώ και τονίζουμε. Και εδώ. Και στη γλαστρούλα λίγο. Κοιτάξτε τι ώρα που γίνεται. Τώρα θα κάνουμε τελευταίο το dry brush. Τελειώσαμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε dry brush με λευκό. Να φωτίσουμε. Πώς το βλέπετε, δεν είναι τέλειο. Όσο θέλετε το σκουρίνετε εσείς, αλλιώς το ανοίγετε. Μου αρέσει έτσι. Ε,
Μετά από μία μέρα μπορείτε να του βάλετε δύο χέρια βερνίκι και είναι έτοιμο. Πάμε να δούμε να του βάλουμε και καμιά φουντίτσα. Να το κάνουμε γουράκι λόγω των ημερών που έρχονται. Επειδή ο πυλός μου ακόμα είναι νοπός, με εξυπηρετεί αυτό. Έτοιμο. Είδε τι ώρα που είναι. Μπορείτε να κάνετε διάφορα σχεδιάκια. Διάφορα σχέδια, καραβάκια μπορείτε, τριανταφυλάκια. Για να τα κάνετε ωραία γουράκια. Μπορείτε και πιο μικρές κορνιζούλες, μπορείτε και πιο μεγάλες, να κάνετε μια πιο μεγάλη σύνθεση. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας που με παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας άρεσαν και να τα φτιάξετε. Εύχομαι να περάσετε καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά να έχουμε όλοι με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Και καλώς εχόν των πραγμάτων, θα τα ξαναπούμε με το καινούριο έτος. Πολλά φιλιά από εμάς και από το εργαστήρι μας. Γεια σας!